Λοιπόν, αγαπητές συντρόφισσες και σύντροφοι, οι μνημονιακές πολιτικές, όπως και στους υπόλοιπους εργαζόμενους, έτσι και στον κλάδο, επέφεραν δραματικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα δικαιωμάτων. Εξειδικεύτηκαν με την υλοποίηση της ανακεφαλαιοποίησης, με μικρά μνημόνια, μνημόνια ανατράπεζα, και έθιξαν το σύνολο των δικαιωμάτων μας, τόσο σε μισθολογικό επίπεδο, επιβαρύνεται τις εργασιακές σχέσεις, τίνουν σε ένα περιορισμό συνδικαλιστικών ελευθεριών και τέλος, από τις εφαρμοζόμενες πολιτικές και τις γενικότερες νομοθετικές μνημονιακές προβλέψεις, χτυπάνε και το ασφαλιστικό σύστημα. Έτσι, όσον αφορά τις μισθολογικές μας απολαβές, από την κλαδική σύμβαση είχαμε μειώσει στις τάξεις του 6% συν 3 οριστική απώλεια από το επίδομα ισολογισμού, από επιχειρησιακές ανατράπεζα μεσοσταθμικά 6% περίπου, από νομοθετικές ρυθμίσεις που έγιναν ειδικά για την αγροτική το 10 και το 11 με 27% μείωση των μισθών, για το ταχυδρομικό ταμιευτήριο με τη διάλυσή του μεσοσταθμικά με μείωση 30% των απολαβών των συναδέλφων. Δεν έχουμε μονάχα όμως τις θεσμοθετημένες από πλευράς μνημονίου απώλειες εισοδηματικές, έχουμε αυθαίρετες παρεμβάσεις στον Όμιλο Πειραιός, όπου κόβονται σειρά επιδομάτων, όπου βαφτίζονται οικειοθελείς παροχές χωρίς να υπάρχει νομικό δίκαιο που να στηρίζει αυτή την ιστορία. Έχουμε την κατάργηση αρρύθμισης των αποδοχών στην Εθνική Τράπεζα αλλά και σε άλλες τράπεζες. Και δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, μετά τη συγχώνευση Εθνικής Α και Εμπορικής, θα έχουμε μειώσεις στο σύνολο των συναδέλφων της ΤΕΟΣ Εμπορικής σε εφαρμογή της επιχειρησιακής συμβάσεως της Α εις βάρος των οικονομικών ρυθμίσεων που προβλέπονται από τις επιχειρησιακές και από τον κανονισμό εργασίας της εμπορικής. Θα έπρεπε να επισημάνει κανένας σε αυτό το σημείο ότι μέσα από τις θεσμικές συμφωνίες που έχουμε με τις συλλογικές συμβάσεις και τις επιχειρησιακές, αν θα έχουμε μια σταθερότητα μέχρι το χρονικό σημείο το οποίο περιλαμβάνεται σε αυτές τις συμφωνίες. Δυστυχώς, δεν πρέπει να είμαστε καθόλου ήσυχοι, αντιθέτως. Δεν έχουμε βεβαιότητα σταθερότητας αμοιβών από την κλαδική σύμβαση έως το τέλος του 2015 και των επιχειρησιακών, λόγω πιθανής αναθεώρησης των κεφαλαιακών αναγκών των τραπεζών μετά από τον έλεγχο της BlackRock, η οποία ηρίστον παρόδο αμφισβητείται από την Τρόικα ότι δεν έχει κάνει σωστά τη δουλειά της και έχει στείλει εδώ ειδικούς ελεγκτές προκειμένου να εποπτεύσουν και αυτοί τα αποτελέσματα τα οποία θα κοινοποιηθούν. Επίσης, έχουμε ένα κίνδυνο να δούμε νέες κεφαλαιακές ανάγκες να προκύπτουν και από εκεί να απαιτηθεί μια καινούργια μείωση του λειτουργικού παύλα μισθολογικού κόστους. Και αυτό το βλέπουμε μάλλον από την απέλπιδα προσπάθεια την οποία φαίνεται να ξεκινάει η Εθνική Τράπεζα να ρυθμίσει δάνεια που έχουν επαναρρυθμιστεί δύο φορές, ακόμα και δάνεια τα οποία έχουν καταγγελθεί, και έχω την πεποίθηση ότι αυτό το μοντέλο για το επόμενο διάστημα θα ακολουθηθεί και από άλλες τράπεζες προκειμένου να ρίξουν το ύψος των ανενήμερων δανείων, των οριστικά ανίσπρακτων δανείων, σε αυτή την κατεύθυνση. Το πρώτο σχόλιο που μπορεί να κάνει κανείς για τη μείωση των μισθολογικών απολαβών μας ήταν ότι έγιναν από πλευράς τραπεζών, κυβέρνησης, τρόικας κτλ. Χωρίς καμία τεκμηρίωση, αφού τα ποσά τα οποία ζητούνται να απομειωθούν από τις μισθολογικές μας απολαβές ήταν σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στις κεφαλαιακές ανάγκες που είχαν προκειμένου να δρομολογηθεί η ανακεφαλαιοποίησή τους. Η πολιτική μας εκτίμηση είναι ότι δεν θέλανε, και λόγω συμμετοχής του τραπεζικού συστήματος στον ΣΕΒ, αλλά και για να υποστηριχθεί πιο αξιόπιστα συνολικά η μνημονιακή εφαρμογή μείωσης του εργατικού κόστους, δεν θα επιτρέπανε ποτέ να υπάρχει καμία νησίδα μισθολογικών απολαβών, παρόλο που αυτές δεν είχαν
να προσθέσουν κάτι στην υγεία του τραπεζικού μας συστήματος. Είχαν και άλλο ένα στόχο βέβαια, τη σηματοδότηση με κάθε τρόπο είτε του συνδικαλιστικού κινήματος και αν ήταν δυνατόν και όπου είναι δυνατόν, όπως έγινε στο χώρο του δικού μας κλάδου, να συνενέσουν δυνάμεις όπως κάνουν οι Πάσκοι και οι Δάκε, προκειμένου να δώσουν μία νότα νομιμοποίησης στις όποιες μειώσεις γίνονται σε εφαρμογή των μνημονιακών πολιτικών. Αυτές οι μειώσεις από πλευράς συνδικαλιστικού κινήματος, από όργανα συνδικαλιστικά τα οποία συμπλέουν απόλυτα πια με τους κομματικούς πατέρες τους, δεν κάνανε μία ώρα απεργία και επίσης στο γενικότερο συνδικαλιστικό επίπεδο η συνολική μείωση των αποδοχών των εργαζομένων γνώρισε 720 απεργίες το 2012 χωρίς συντονισμό, οι οποίες χαθήκαν όλες με κατάληξη να έχουμε και την αυταρχική εφαρμογή όπου γεννηθήκαν προσδοκίες μιας γενικότερης εργατικής αντίδρασης με τρεις επιστρατεύσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στους καθηγητές και στους ναυτεργάτες. Στο επίπεδο των εργασιακών σχέσεων, αυτές έχουν υπονομευθεί με μία σημαντική παρέμβαση εκθεμελίωσης του νομικού, του εργατικού δικαίου. Στη δικιά μας την περίπτωση, όσον αφορά τον κλάδο, έχουμε την ανατροπή της ηρωής των συμβάσεων και ουσιαστικά την θεσμοθέτηση η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί ανά πάσα στιγμή από οποιοδήποτε εργοδότη, άρα και από τις τράπεζες, της ανατροπής λοιπόν της ηρωής των συμβάσεων, όπου οι επιχειρησιακές συμβάσεις μπορούν με μικρότερες αποδοχές, με μείωση ακόμα και θεσμικών κατακτήσεων, να επιβληθούν έναντι της κλαδικής. Έχουμε επίσης μια θεμελιώδη ανατροπή με την ουσιαστική κατάργηση του Οργανισμού Μεσολάβης και Διαιτησίας και κατ' επέκταση έχουμε τη συνταγματική παραβίαση της υποχρέωσης των εργοδοτών να κάθονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αφενός, που είναι ένα ζητούμενο το οποίο αμφισβητείται από πολλές εργοδοτικές οργανώσεις και αμφισβητήθηκε επί μακρών και από τους τραπεζίτες. Και αν δεν προκύψουν ένα αποτέλεσμα από τις διαπραγματεύσεις, τότε ο Οργανισμός Μεσολάβης και Διαιτησίας κατά τη συνταγματική επιταγή θα έπρεπε να πάρει μία θέση και να αποκαταστήσει ένα αίτημα δεχόμενο ή απορρίπτοντάς του, αλλά οπωσδήποτε θα το εξέταζε, ενώ τώρα δεν μπορείς να προσφύγεις στον ΟΜΕΔ γιατί δεν υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του εργοδότη. Έχουμε παραβίαση συστηματική επιχειρησιακών συμβάσεων σε όλες τις τράπεζες και στις μεγάλες και στις μικρότερες, όπου δεν τηρούνται τα κανονισμένα, τα θεσμοθετημένα από τις επιχειρησιακές συμβάσεις και ταυτόχρονα έχουμε με τη μείωση των αποδοχών των εργαζομένων μια σειρά προσλήψεων δεκάδων συμβούλων, οι οποίοι είναι πολύ υψηλά αμοιβόμενοι και δεν έχουν σχέση με την εφαρμογή των συμβάσεων. Με βάση τα παραπάνω λοιπόν, η διατήρηση, η αποκατάσταση ή η διεκδίκηση αμοιβών μπορεί να επιτευχθεί από εδώ και στο εξής μόνο με αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Το ίδιο αφορά και στις θεσμικές προβλέψεις. Αν δηλαδή αμφισβητούνται, σήμερα δεν έχεις κανένα περιθώριο να προσφύγεις στον ΟΜΕΔ. Έχουμε επιπλέον τη ρύθμιση ωραρίου στις κεντρικές υπηρεσίες κατά πέτηση των τραπεζιτών, που όξινε το πρόβλημα της παραβίασης του νόμιμου ωραρίου εργασίας, των απλήρωτων υπεροριών και της εντατικοποίησης της εργασίας συνολικότερα, πέραν της αλλαγής του μοντέλου που προβλέπει στο σύγχρονο τραπεζικό δίκτυο μικρή στελέχωση των καταστημάτων με λίγους ανθρώπους και κατά συνέπεια μεγαλύτερη εντατικότητα. Η γενίκευση δε της εργασίας είναι ένα καινούριο φρούτο το οποίο θα το αντιμετωπίσουμε στο όνομα της λειτουργίας των τραπεζών, της εκπαίδευσης των ανθρώπων μας, προκειμένου να κυλήσουν ομαλά και η
και για να επιτευχθεί η λειτουργική συγχώνευση των τραπεζών, έχουμε γενίκευση της εργασίας πέραν του νομίμου ωραρίου, με σεμινάρια και χωρίς αμοιβή. Δυστυχώς, τα νέα από το κράτος, το κράτος των μνημονιακών κυβερνήσεων και αυτής της κυβέρνησης, βρίσκουν τον ΣΕΠΕ να δείχνει ανοχή στα εργοδοτικά αιτήματα, να θεωρεί ότι η πλευρά των εργαζόμενων πρέπει να αποδείξει ότι είναι οικειοθελής η παρουσία τους σε αυτά τα σεμινάρια, τη στιγμή που ξέρετε όλοι ότι αν τυχόν αρνηθείς να παρουσιαστείς, θα κινήσουν θεούς και δαίμονες για, μέχρι και για λύση της εργασιακής σχέσης με τους εργαζόμενους που θα αντιδράσουν. Έτσι απογειώνεται το διευθυντικό δικαίωμα και η εφαρμογή αυτών των εργασιακών σχέσεων διαλύει σε πολλές περιπτώσεις κάθε έννοια προσωπικής, κοινωνικής και οικογενειακής ζωής. Η μεγάλη απειλή όμως δεν αφορά μόνο σε ό,τι υφιστάμεθα ως απώλεια μισθολογική ή ως έκπτωση από τις θεσμικές μας κατακτήσεις που μεταφράζονται σε μια επιβάρυνση των εργασιακών σχέσεων, αλλά έχουμε μια ιδιαίτερη απειλή που ακούει στο όνομα απώλεια θέσεων εργασίας. Οι μνημονιακές προβλέψεις, έτσι όπως έχουν περάσει από την Ελληνική Βουλή, προβλέπανε τα επίπεδα απασχόλησης εργασίας στις τράπεζες να πέσουν σε 43.000 θέσεις. Από το 2010 μέχρι σήμερα έχουμε χάσει πάνω από 10.000 θέσεις εργασίας. Είναι περίπου 12.000. Στα business plan των τραπεζών δε και από επίσημη ενημέρωση την οποία έχει το κόμμα μας επισκεπτόμενο το Τάφχη Σύρμα, παραδείγματος χάρη για, μάλλον off the record ήταν η ενημέρωση, σε off the record ενημέρωση, έχουμε σε συγκεκριμένους ομίλους την πρόβλεψη απομάκρυνσης βάσει των business plan χιλιάδων θέσεων εργασίας, χιλιάδων συναδέλφων, όπου σε συγκεκριμένο όμιλο μας απαντάει το τοχουσού σε ερώτημα της εκπροσώπησης της κομματικής μας ότι το business plan μεγάλου ομίλου από τις συστημικές τράπεζες προβλέπει την απομάκρυνση 8.000 ανθρώπων. Σε ένα όμιλο, παρακαλώ. Σε πρώτη φάση, η απομάκρυνση αυτή φαίνεται να υλοποιείται με βελούδινο τρόπο, με μορφές τυπικών αλλά και άτυπων εθελουσιών. Σε δεύτερη όμως φάση, αυτό που πρέπει να αναμένουμε είναι βίαιες μορφές τυπικών απολύσεων. Αφού υπάρχει και έτοιμο το νομοθετικό πλαίσιο και έχει προβλεφθεί, φωτογραφηθεί ο κλάδος των τραπεζοϋπαλλήλων για μειωμένες αποζημιώσεις. Το πολύ ενισχυτικό, αγαπητές συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι ότι στην περίπτωση της συγχώνευσης Α και εμπορικής έχουμε 6 απολύσεις χώρια τις 65 απομακρύνσεις με άλλο τρόπο συναδέλφων της εμπορικής, με τυπική καταγγελία της σύμβασης και ρητή αναφορά στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου που ψηφίστηκε το 2012. Και δεν αισθάνεται καθόλου την ανάγκη η τράπεζα, παρότι δεν την επιβαρύνει νομικά, να επικαλεστεί έστω και ένα λόγο απομάκρυνσης από την εργασία του σε αυτών των συναδέλφων. Έτσι κι αλλιώς ο εργαζόμενος που θα προσφύγει σε ένα δικαστήριο για να αποδείξει την καταχρηστικότητα της απόλυσης, φέρει αυτό στο βάρος της απόδειξης. Η τράπεζα όμως επιλέγει να φτιάξει μια ομάδα που οπωσδήποτε τρομοκρατεί τους επόμενους για να φύγουν με την απειλή και σε αυτούς της τυπικής απόλυσης, επιλέγει να μην κάνει καμία αναφορά για ποιο λόγο απολύει συναδέλφους. Συναδέλφους χρόνων που δεν βαρύνονται ούτε με πειθαρχικές παραβιάσεις, ούτε με ποινικά, ούτε με συμπεριφορές που θα μπορούσαν να στοιχειοθετήσουν μια λογική αντίληψη, αλλά που έχει να κάνει μονάχα με το πώς συρρυκνώνουν το δίκτυό τους, όπου υπάρχουν πολλές αλληλοεπικαλύψεις, βρίσκουν ανθρώπους και τους διώχνουν και με αυτόν τον τρόπο τρομοκρατούν όλους τους υπόλοιπους. Οι συνεχείς αλλαγές στο ασφαλιστικό, σαν αυτή που επίκειται, με την αλλαγή δραματικά ορίων ηλικίας και περικοπή επικουρικών συντάξεων μέχρι 70%, αποτέλεσαν και αποτελούν ένα επιπλέον λόγο που χάνουμε χιλιάδες θέσεις εργασίας από το τραπεζικό σύστημα. Δυστυχώς και σε επιχειρηματικό, επιχειρησιακό επίπεδο,
δημιουργείται ένας μείζον κίνδυνος για περαιτέρω απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας. Με τους σχεδιασμούς και τον κυρίαρχον κύκλο της Τρόικας, αλλά και μεγαλοσυμφερόντων, τα οποία θα επενδύσουν στο επόμενο αναπτυξιακό πρόγραμμα κατά τη δική τους αντίληψη, που μάλλον θα είναι το real estate, ένα από τα κομμάτια του, με την έξοδο κόκκινων δανείων, είτε βάζοντάς τα σε bad bank, είτε εκχωρώντας τα σε distress funds, και αφού αυτά τα δάνεια αφορούν σε πάνω από 30% καθυστερήσεις, και αφού αυτά τα δάνεια ακόμα και για την ίσπραξή τους, τη διεκπεραίωσή τους μέχρι τέλους απασχολούν τραπεζοϋπαλλήλους, αυτός κομμάτι βέβαια εργασιών φεύγει από εμάς. Βόμβα στο θεμέλιο της απασχόλησης τόσο στο γενικότερο επίπεδο της οικονομίας όσο και στο τραπεζικό σύστημα, και πρέπει να μας απασχολεί και κομματικά και κοινωνικά και συνδικαλιστικά σε όλα τα επίπεδα, αποτελεί η υποχρηματοδότηση των επιχειρήσεων, αυτό που πριν έλεγε ο Γιάννης και η Κερασίνα, ότι δεν βγαίνει ευρώ στην πραγματική οικονομία, που εντείνεται μάλιστα από εποχής έναρξης της χρηματοπιστωτικής κρίσης το 8, και τότε είχαμε μια υποχρηματοδότηση στο σύνολο των επιχειρήσεων με εξαίρεση δύο κλάδους, αλλά τώρα αυτή η υποχρηματοδότηση αφορά στο σύνολο της παραγωγικής μηχανής της χώρας, και αυτό αυτόματα μικραίνει το αντικείμενο εργασίας των συναδέλφων, και έτσι έχουμε μία ακόμα απειλή. Άλλος αρνητικός παράγοντας σοβαρός για τις θέσεις εργασίας στις τράπεζες αλλά και στις επιχειρήσεις αποτελεί η καταστροφική φορολογική πολιτική, η οποία ισοπεδωτικά χτυπάει το 80% περίπου του ελληνικού λαού και αποδυναμώνει έτι περαιτέρω την έτσι και αλλιώς ασθενή από χρόνια καταθετική βάση των τραπεζών, απορροφώντας τεράστια ποσά που αφορούν κυρίως στα λαϊκά νοικοκυριά, αλλά και στη μεσαία τάξη, η οποία πλήττεται και αυτή ιδιαίτερα. Διατηρώντας όμως ταυτόχρονα την αποφορολόγηση του μεγάλου πλούτου, του μεγάλου κεφαλαίου και των πολυεθνικών της χώρας. Έχουμε και άλλα προβλήματα τα οποία αποδυναμώνουν το τραπεζικό σύστημα εξαιτίας των εφαρμοζόμενων πολιτικών. Η μετατροπή σχέσεων εργασίας, η οποία έχει φτάσει σε σχέση ελαστικών μορφών εργασίας με σταθερή σχέση εργασίας το 55%, έχει και την αντίστοιχη απομείωση αμοιβών, οι οποίες προκειμένου να καλύψουν ανάγκες για όπου υπήρχε, για όποιους είχαν μια κατάθεση που την είχαν για ώρες ανάγκης, αυτή έχει τραβηχτεί και συντείνει έτσι στο πρόβλημα. Έχουμε επίσης την κατάσχεση υπέρ του δημοσίου μισθών, επιδομάτων ανεργίας και επιδομάτων που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση και που δικαιούχοι συνήθως είναι οι γονείς των φοιτητών, που και αυτά τραβιούνται από το πιστωτικό σύστημα. Και έχουμε επίσης το πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο είναι πια μια βόμβα η οποία είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί και θα τη βρούμε μπροστά μας και σαν κοινωνία και σαν κόμμα. Από τον Νοέμβριο του 2011 έχουμε τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό μικρότερο από τον οικονομικά ανενεργό. Και κατά συνέπεια, οι όποιες αποταμιεύσεις υπήρχαν και αφορούν στο τραπεζικό σύστημα, αυτές τραβιούνται προκειμένου να βοηθήσουν ένα πληθυσμό ο οποίος δεν έχει στον ήλιο μοίρα. Τέλος, σε γενικότερο επίπεδο, το γεγονός ότι οι πιστωτές, με προφανή τη συνένεση της κυβέρνησης και την υποταγή της, επιβάλλουν μείωση των δημοσίων δαπανών, που σε συνδυασμό με την πιστωτική ασφυξία που υπάρχει στο τραπεζικό σύστημα και την παντελή έλλειψη οποιασδήποτε αναπτυξιακής πολιτικής, θα συμπιέσουν τόσο τις αμοιβές όσο και τους όρους εργασίας. Για όλους τους εργαζόμενους, φυσικά και για τον κλάδο. Συμπερασματικά, ο κλάδος των τραπεζοϋπαλλήλων είναι περισσότερο από ποτέ εξαρτώμενος από τις πολιτικές και τις οικονομικές εξελίξεις. Δεν υπάρχει δυστυχώς αίτημα το οποίο ανακλάδω και κατά συνέπεια και για τον τραπεζικό κλάδο που μπορεί να περιοριστεί σε συντεχνιακά επίπεδα. Αποκτάει αυτόνομα πολιτικά χαρακτηριστικά και όρος απαραίτητος για την ανατροπή αυτών των όρων είναι
η ανατροπή της κυβέρνησης, η ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών για να αλλάξουν ποσοτικά και ποιοτικά οι όροι της εργασίας. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, τόσο για, γενικότερα για την κοινωνία και για την οικονομία, όσο όμως και για τις εργασιακές σχέσεις τις δικές μας, θα βοηθήσει με την λογική της δημόσιας ιδιοκτησίας και του δημόσιου ελέγχου των τραπεζών. Και εμείς έχουμε την άποψη ότι δεν περισσεύουν τραπεζοϋπάλληλοι. Δεν περισσεύουν τραπεζοϋπάλληλοι στο δικό μας σχέδιο οπωσδήποτε, διότι η αλλαγή κατεύθυνση την οποία θέλουμε σαν κόμμα να υιοθετήσουμε σε μια ασκούμενη οικονομική πολιτική θα αναγκάσει το σύνολο των τραπεζοϋπαλλήλων σε μια άλλη λογική εκπαίδευσης, προσανατολισμού στις μικρές επιχειρήσεις, γιατί κύριο ενδιαφέρον για μας αύριο είναι να διατηρηθούν οπωσδήποτε οι θέσεις εργασίας οι οποίες θα βρούμε. Γιατί κινδυνεύουμε ανά έτος να χάνουμε από 150.000 θέσεις εργασίας έως 200.000 θέσεις εργασίας από την υποχρηματοδότηση και από το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στην οικονομία. Όμως, εδώ έχουμε ένα πρόβλημα. Για να υλοποιήσουμε τέτοιες πολιτικές, πρέπει να έχουμε δίπλα μας τους εργαζόμενους. Και αυτό που εμφανίζεται ως ιδεολογικό και πολιτικό κενό, το οποίο οφείλεται εν μέρη και σε δικές μας αδυναμίες και πρέπει να το σκεφτούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε, είναι μια αντίληψη που έχει περάσει σε πολύ μεγάλο αριθμό συναδέλφων ότι θέλουν ιδιωτικές τράπεζες, δεν θέλουν να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι και αυτό πρέπει να γίνει αντικείμενο μιας εξαιρετικής προσπάθειας από πλευράς των δικών μας δυνάμεων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα με μια πολύ έντονη ιδεολογική και πολιτική παρέμβαση. Να τελειώσω με ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Ένα πολύ σημαντικό πολιτικό ζήτημα. Αξιολόγηση από τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, τόσο σε επίπεδο της νομαρχιακής μας επιτροπής, όσο και σε επίπεδο πρέπει να απασχολήσει την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή και την ηγεσία του κόμματος. Έχουμε μια έντονη τάση περιορισμού συνδικαλιστικών ελευθεριών. Πέρα από τις προθέσεις και τις επεξεργασίες της κυβέρνησης, του κυρίου Βρούτση, για να αλλάξει τον 1264 στο τραπεζικό σύστημα, έχουμε φαινόμενα τα οποία μας παραπέμπουν σε άλλες δεκαετίες που πιθανώς εμείς να μην τις προλάβαμε ως εργαζόμενοι και παράδειγμα από τα πιο πρόσφατα είναι η απόπειρα των εργαζόμενων της Εθνοντάτ να κάνουν συνδικαλιστική παρουσία στο χώρο εργασίας τους όπου τους απαγορεύτηκε από τη διοίκηση στο όνομα του αντιπροσωπευτικότερου συλλόγου της Εθνικής Τράπεζας να μην εμφανιστούν. Παρακαλώ. Το Σύλλογο Δανειζομένου Προσωπικού. Έτσι όπως τον, εντάξει, όπως τον καταλαβαίνουμε όλοι. Έχουμε στον Όμιλο Πειραιώς την προτίμηση του εργοδότη να δίνει δικαίωμα στο σωματείο αρεσκίας του να επικοινωνήσει με όλους τους συναδέλφους παρέχοντάς του τα τεχνικά μέσα και απαγόρευση σε όλους τους άλλους συλλόγους που τυχαίνει να έχει πραγματοποιηθεί μια σημαντική ανατροπή των συνδικαλιστικών συσχετισμών υπέρ των δυνάμεων της συνδικαλιστικής ριζοσπαστικής αριστεράς και αυτό δείχνει ότι αυτό θα έχουμε μια ένταση από αυτών των φαινομένων. Έχουμε όμως κυρίως μια πολιτική πρόκληση από μια τράπεζα η οποία ασκεί πολιτική, όχι επιχειρηματική προσπάθεια, ευθέως πολιτική, η οποία χτυπάει το ΣΥΡΙΖΑ, είναι όμιλος της Α, με συνεχόμενες εκθέσεις οι οποίες δικαιώνουν τα success story και τις προσδοκίες της ελληνικής κυβέρνησης, απορρίπτουν τα συμπεράσματα που βγάζει ή το ΣΥΡΙΖΑ ή το Ελληνικοινωνία ως προς την αποτυχία των οικονομικών πολιτικών της κυβέρνησης και επιπλέον το μακρύ χέρι της Νέας Δημοκρατίας επιβάλλει τη μια φορά στο συνέδριο της ΟΤΟΕ για να μην αναδειχθούμε δεύτερη δύναμη την μεταφορά ψήφων από το εργοδοτικό σωματείο της Αλφα Μπανκ στη ΔΑΚΕ, για να μην βγει πολιτικό συμπέρασμα από τη μεγαλύτερη εργατική οργάνωση της χώρας ότι ανατρέπονται συνολικά και στον κλάδο του τραπεζοϋπαλλήλων οι συσχετισμοί και επίσης έχουμε την πολιτική εκτίμηση
ότι οι τράπεζες πάνε να φτιάξουν αναχώματα στο ενδεχόμενο ανάληψης διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες θα είναι μορφές μιας κατσαρόλας, μιας διαμαρτυρίας κατσαρόλας αντίστοιχης με τη Λατινική Αμερική, όπου θα φωνάζουν συνδικάτα υπέρ της διατήρησης ιδιωτικού management, ιδιωτικών τραπεζών, παρά το γεγονός ότι αυτές έχουν χρηματοδοτηθεί από το σύνολο, στο σύνολό τους από τους φορολογούμενους. Και έχουμε δυστυχώς, τελειώνω, δυστυχώς έχουμε, όχι δυστυχώς για τελειώνω, δυστυχώς γιατί βρίσκουμε αρρωγούς τα συνδικαλιστικά φερέφωνα της Πάσκε και της Δάκε, τα οποία είναι έτοιμα. Αυτό συμβαίνει στην εμπορική, στην Α, όπου φεύγει ολόκληρη η Δάκη από το σύλλογο της εμπορικής, προκειμένου να διαλυθεί ο σύλλογος, εντάσσεται στον εργοδοτικό σύλλογο. Έχουμε την εκτίμηση ότι συνδικαλιστικά στελέχη της Πάσκε το ίδιο θα κάνουν και στον Όμιλο Πειραιός, και κινδυνεύει η συνδικαλιστική έκφραση, η παραδοσιακή συνδικαλιστική έκφραση, με τις παραταξιακές δομές, οι οποίες μπορεί να βαρύνονται με αδυναμίες και ιστορίες για τις οποίες κατηγορείται το συνδικαλιστικό κίνημα, είχαν όμως το προνόμιο διακίνησης ιδεών, ζήμωσης πολιτικών αντιλήψεων, και αυτές πάνε να καταργηθούν στο όνομα μιας επιβολής, περιορισμού μάλλον, απόλυτου περιορισμού του συνδικαλιστικού κινήματος, ο οποίος θα περιοριστεί μονάχα στην εθνική, και αυτό θα δούμε για πότε. Για το ασφαλιστικό ανταπούμε άλλη φορά.